παρεμβάσει στη σημερινή μας εκδήλωση θα ολοκληρώσει μία νέα κοπέλα, αθλήτρια, πρωταθλήτρια, στα 400 μέτρα και προπονήτρια στρίβου Γεωργία Αλιμάρα, υποψήφια Αγιλάρα, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλο στο Δήμο της Αθήνας. Αγαπητοί φίλοι, θέλω να απευθυνθώ κυρίως στην νεολαία που βρίσκεται σήμερα εδώ. Προβληματιζόμαστε σήμερα όλοι οι νέοι άνθρωποι για το αύριο. Αγωνιούμε για τα διέξοδα που συναντάμε στη ζωή μας. Τα καθιερωμένα πλαίσια που μας βάζει το σύστημα και το σχολείο. Είναι η λογική της ατομικής λύσης και της μυρολατρείας. Ακούμε συχνά, κοίτα να τα καταφέρεις εσύ και άσε τους άλλους. Ή η δική σου επιτυχία εξαρτάται από την αποτυχία του συμμαθητή σου. Κοινώς ο θάνατός η ζωή μου. Και όλα αυτά τα ονομάζουν ρεαλισμό. Εμείς όμως ξέρουμε καλά πως εμείς που έχουμε κοινό συμφέρον, ανεξάρτητα από χρώμα, θρησκεία και εθνικότητα, εάν δεν ενώσουμε τις γροθιές μας απέναντι στα εγκλήματα ενός συστήματος που πνίγει τις φωνές μας, θάβει τα όνειρά μας και ξεπουλά τις ελπίδες μας, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Η δύναμή μας βρίσκεται στο εμείς και όχι στο εγώ. Εμείς πρέπει να χτίζουμε το μέλλον μας με τη δίψα για συζήτηση, τη συλλογικότητα, πολιτιστική δημιουργία, άθληση και διασκέδαση, κόντρα στις ναρκωμένες συνειδήσεις που δημιουργεί η ναρκοκουλτούρα. Ρεαλισμός για εμάς είναι συλλογικά να αποφασίσουμε ότι θα αγωνιστούμε για το δικαίωμα το δικό μας και των γονιών μας, να ζήσουμε με ψηλά το κεφάλι, με καλυμμένες όλες τις βασικές μας ανάγκες. Οφείλουμε στα όνειρά μας να μην συμβιβαζόμαστε με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, από το σχολείο μέχρι και τη γειτονιά και το σύλλογο, όπου η δυνατότητα ενός νέου να αθληθεί εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τσέπη του. Τεράστιες είναι οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, αλλά και των κομμάτων που στηρίζουν τη λογική της μετατροπής της ανάγκης του νέου ανθρώπου στην άθληση σε ακριβοπληρωμένο και απρόσιτο εμπόρευμα. Ας αναλογιστούμε πόσα παιδιά φτωχών οικογενειών, παιδιά μεταναστών, μπορούν πραγματικά να έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό. Παιδιά που έρχονται σε επαφή με τον κλασικό αθλητισμό, έχοντας μεγάλες δυνατότητες και πραγματικό ταλέντο, να μην μπορούν να συνεχίσουν γιατί πρέπει να πληρώνουν τα ακριβά δίδακτρα στους συλλόγους ή γιατί οι βιοπάλοι για αυτά είναι μονόδρομος, εφόσον οι οικογένειές τους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά ούτε στα βασικά. Πώς αυτές οι οικογένειες θα ανταπεξέλθουν στην ένδυση, την υπόδηση, στις αυξημένες διατροφικές ανάγκες και την ιατρική κάλυψη ενός παιδιού που ασχολείται με τον αθλητισμό. Η πολιτεία όχι μόνο δεν διευκολύνει αυτά τα παιδιά να μπουν και να παραμείνουν στο στίβο του αθλητισμού, αλλά απέναντίας με τη βάρβαρη πολιτική της, τα στέλνει στο στίβο της δουλειάς από μικρή ηλικία, τη στέρηση βασικών δικαιωμάτων τους. Καλό λοιπόν και από αυτό το βήμα κάθε νέο άνθρωπο που μας ακούει να συμπορευτεί με τη λαϊκή συσπήρωση, την παράταξη των κομμουνιστών και να διεκδικήσει το δικαίωμά μας στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό μέσα στο σχολείο, στο σωματείο και τη γειτονιά. Να μην μείνει στην εξέδρα, θεατής ενός αθλητισμού βουτυγμένου στα επιχειρηματικά συμφέροντα και στη σαπίλα. Να αγωνιστεί μέσα στο σχολείο για την πραγματοποίηση των σχολικών πρωτοθλημάτων. Να γραφτεί σε σωματεία και συλλόγους και να παλέψει για επαρκή χρηματοδότηση σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες μας. Για γενναία αύξηση των τακτικών επιχορηγήσεων των αθλητικών ομοσπονδιών και σωματείων με βάση τις πραγματικές ανάγκες για την ανάπτυξη κάθε αθλήματος. Να αγωνιστούμε για να καταργηθούν οι συνδρομές και τα εισιτήρια στα δημοτικά γυμναστήρια. Να διεκδικήσουμε τη χορήγηση δωρεάν από το κράτος όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για την άθληση, της υλικοτεχνικής υποδομής, των σύγχρονων και ασφαλών γηπέδων και σταδίων, χώρων άθλησης, επαρκούς επιστημονικής υποστήριξης και απαραίτητου προσωπικού. Αξίζει λοιπόν να παλέψουμε μαζί για τις σύγχρονες ανάγκες μας, να κοιτάξουμε μπροστά έξω από το σύστημα της εκμετάλλευσης. Ευχαριστώ πολύ.